is self-governing. I have never been, and I have never wanted to be, a career politician. My aim in being in politics was to get Britain out of the European Union. That is what we voted for in that referendum 2 weeks ago. And that is why I now feel that I've done my bit. I will continue to support the party. I will support the new leader. I will watch the renegotiation process in Brussels like a hawk, and perhaps comment in the European Parliament from time to time. Στον Κώδη, σε ανακοίνωση του Νάιτζελ Φάραντζ ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματος UKIP, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί δεν φημίζεται για τη σταθερότητα του χαρακτήρα του, αφού είχε παραιτηθεί και πάλι από την ηγεσία του κόμματος πριν από ένα χρόνο για 48 ώρες, γεγονός που το Twitter δεν άφησε ασχολίαστο. Ένας πρώτος υποψήφιος διεκδικεί την ηγεσία του UKIP. Λέγεται Φάιτζελ Ναράτζ. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιον τόσο ικανό για να αντικαταστήσει τον Φάραντζ στην ηγεσία του UKIP. Αλλά αυτός νομίζω ότι είναι ικανός. Δεύτερον, γιατί λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της αποχώρησής του, βρέθηκε σε κοκτέιλ πάρτι σε κοινή παρέα με τον μετεράνο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και τον Ρώσο ολιγάρχη Ευγένιο Ρεμπέντεφ, καθώς και οι δύο είχαν πρωτοστατήσει υπέρ του Brexit. Ακολουθώντας κατά γράμμα τη συνταγή του Μπόρις Τζόνσον, που αφού σήκωσε το λάβαρο της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκατέλειψε στη μοίρα τους Βρετανούς, που τον πίστεψαν, αφήνοντας άλλους να βγάλουν τα κάρβουνα από τη φωτιά, επιμένοντας σε μια ειρωνική και αγενή συμπεριφορά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η ασυνοησία και το χάσμα βαθαίνει όλο και περισσότερο μέσα στους κόλπους των συντηρητικών. To guaranteeing the rights of our EU friends who have already come here to live and work. We must give them certainty. There is no way they will be bargaining chips in our negotiation. When you go into a negotiation, all the parts are moving, all the parts are on the table, and it would be absurd to make a unilateral commitment about EU nationals living in the UK without at the very least getting a similar commitment from the European Union about British nationals living in the EU. Farage wasn't like other politicians with his fag-rattle laugh. Το συμπέρασμα είναι ότι οι δύο βασικοί θειασόμενοι του Brexit παραιτήθηκαν αφού βήθησαν μια μεγάλη χώρα για πρώτη φορά σε αστάθεια και ανασφάλεια για το μέλλον της, χωρίς καν να γνωρίζουν τις περίπλοκες συνέπειες.